Ήρθαμε σήμερα εδώ καλεσμένοι της Μαρίας για να σας δείξουμε ένα εορταστικό πιάτο. Θα κάνουμε λοιπόν πένες, μία πάστα με μία σάλτσα ροκφόρ με κάτι ιδιαίτερο σας συστατικό. Αφήστε, θα το δούμε στα υλικά. Για τις πένες ροκφόρ θα χρειαστούμε ένα κρεμμύδι, μισό πράσο, 150 γραμμάρια blue cheese, 150 γραμμάρια κίτρινο τυρί, 500 γραμμάρια πένες και λίγο γάλα. Η μαναβική μας, μαναβική τροφοδοσία Μακρυδάκη Σπυριδάκος από την όμορφη Κρήτη. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να κόψουμε το κρεμμύδι. Πάντα λοιπόν όταν καθαρίζουμε ένα κρεμμύδι φροντίζουμε να πετάξουμε όλες τις φύτρες περιμετρικά ώστε να μπορεί το κρεμμύδι να αχνιστεί και να δώσει όλη του τη γεύση. Μεγάλη προσοχή λοιπόν στα κομμάτια που εξέχουν στο κρεμμύδι. Είναι ένα κομμάτι που πολλές φορές μας χαλάει το φαγητό χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Θα το κόψουμε λοιπόν ψηλά. Νομίζω ότι οι περισσότερες νοικοκυρές στο σπίτι δουλεύετε blender. Θα σας προέτρεπα να μην το κάνετε γιατί πραγματικά αλλάζει η γεύση του κρεμμυδιού. Κόψτε το στο χέρι και θα δείτε τη διαφορά που θα σας δώσει στο μαγείρεμά σας. Ας διώξουμε τα τσόφλια. Βασικό λοιπόν που πρέπει να ξέρουμε και που θεωρώ ότι πρέπει όλοι οι άνθρωποι να κάνουμε στα σπίτια μας, τώρα βέβαια δεν προλαβαίνω να σας το δείξω, θα το δείξουμε κάποια άλλη στιγμή με τη Μαρία, είναι ότι στη κουζίνα δεν υπάρχει τίποτα άχρηστο. Ό,τι καθαρίζουμε το φυλάμε για να κάνουμε ζωμούς. Τώρα κακώς πετάξαμε τα κρεμμύδια, αλλά δεν μας το επιτρέπει ο τηλεοπτικός χρόνος. Οπότε σε επόμενη εκπομπή θα σας δείξω πώς θα κρατάτε οτιδήποτε είναι σε τσόφλι και θα το κάνετε ζωμό για να νοστιμεύουν τα φαγητά σας. Θα λαδώσουμε λοιπόν το ταψάκι μας. Γενικά δεν χρησιμοποιούμε πολλά λάδια, ο φούρνος δεν χρειάζεται πολλά λάδια, οπότε η μαγειρική σας είναι πολύ καλύτερη από άποψη θερμίδων και υγιεινής. Χωρίς αυτό βέβαια να στερείτε τις γεύσεις, θα το δείτε στο τέλος. Μακάρι να μπορούσατε να μυρίσετε ή να δοκιμάσετε. Δυστυχώς τηλεόραση δεν έχει φτάσει σε αυτό το σημείο ακόμα. Θεωρώ ότι όταν θα φτάσει θα έχουμε προχωρήσει σε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Ετοιμάσαμε λοιπόν το ταψάκι μας και θα το βάλουμε στο φούρνο μας για 1/4 στους 180 βαθμούς. Για τις πένες ροκφόρ θα χρειαστούμε ένα κρεμμύδι, μισό πράσο, 150 γραμμάρια blue cheese, 150 γραμμάρια κίτρινο τυρί, 500 γραμμάρια πένες και λίγο γάλα. Η μαναβική μας, μαναβική τροφοδοσία Μακρυδάκη Σπυριδάκος από την όμορφη Κρήτη. Ευτυχώς γλιτώνουμε τις πολλές κατσαρόλες και τα πολλά σκεύη, οπότε θα μπούμε στη διαδικασία να καταλάβετε πώς κάνουμε ένα μακαρόνι μετρημένο, όπως λέμε. Χρειαζόμαστε ένα ταψί. Δεν λαδώνουμε ποτέ εδώ, διότι οι Ιταλοί ήθιστε να λένε ότι το μακαρόνι δεν θέλει λάδι ώστε να απορροφήσει τη σάλτσα σωστά. Ας δούμε λοιπόν πώς γίνεται. Ρίχνουμε τα μακαρόνια σε ένα ταψί. Προσπαθούμε πάντα το ταψί μας να είναι ψηλό ώστε να μπορέσει το μακαρόνι όταν φουσκώσει να μην χυθεί και συμπληρώνουμε το νερό. Το βλέπετε λοιπόν πώς είναι, βλέπετε ακριβώς πώς φτιάχνεται. Ήθιστε επίσης πάλι οι Ιταλοί να λένε ότι το μακαρόνι πρέπει να μαγειρεύεται στη θάλασσα, κοινώς να έχει αρκετό αλάτι ώστε να μπορεί ο βρασμός να είναι σωστός. Οπότε θα χρησιμοποιήσουμε αλάτι. Στους 180 βαθμούς, στον αέρα, ενδιάμεσα ανακατεύουμε για να μην μας κολλήσουν τα μακαρόνια μας. Ας πάμε να το βάλουμε λοιπόν στο φούρνο και να δούμε πώς θα βγει έτοιμο. Περνάμε λοιπόν στο τελικό μας στάδιο.
Θα θερματίσουμε τη σοκολάτα. Την οποία θα αραιώσουμε με γάλα. Θα τη βάλουμε στο φούρνο να λιώσει ώστε να μας δημιουργήσει το σιρόπι που θέλουμε για το πιάτο μας. Ας βάλουμε αυτό να γίνεται για να μην χάνουμε χρόνο, ο τηλεοπτικός χρόνος είναι χρήσιμος. Ήρθε η ώρα να ετοιμάσουμε το τελικό στάδιο ώστε να φτιάξουμε τη σάλτσα. Αρχικά θα ρίξουμε το τυρί το κίτρινο, είναι ένα τυρί τύπου γκούντα για να λιώσει. Θα τρίψουμε το ροκφόρ μας. Και θα συμπληρώσουμε το γάλα μας. Μη σας φοβίζει που το ροκφόρ είναι σε μεγάλα κομμάτια, ούτως ή άλλως θα το βάλουμε στο φούρνο για ένα τέταρτο και αυτό θα γίνει ένα πολύ ιδιαίτερα γευστικό φοντί τυριών. Πάλι λοιπόν στους 180 βαθμούς για ένα τέταρτο ώστε να μπορέσουμε να σερβίρουμε με τα μακαρόνια μας. Είμαστε λοιπόν στο τελικό στάδιο, βγάζουμε από τους φούρνους όλα μας τα υλικά και είμαστε έτοιμοι να στήσουμε. Σάλτσα ροκφόρ. Σιρόπι σοκολάτας έτοιμο, κλείνουμε το φούρνο μας και πάμε για στήσιμο. Ζυμαρικό, βάθη πιάτο πάντα, πρέπει να είναι χορταστικό. Ξεκινάμε με τις πένες μας. Μην ξεχνάτε ότι το σημαντικότερο πράγμα εκτός από τη γεύση είναι και το στήσιμο. Το μάτι τρώει πρώτα και μετά το στόμα. Αρκετή σάλτσα. Θα σκουπίσουμε με ένα χαρτάκι το πιάτο μας. Συμβαίνει και στους καλύτερους, μην σας ανησυχεί. Θα ρίξουμε το σιρόπι σοκολάτας. Μην το φοβηθείτε, είναι bitter. Και θα τελειώσουμε με τα πιπέρια μας. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ ωραίο εορταστικό πιάτο. Θεωρώ ότι θα σας βγάλει ασπροπρόσωπο σε κάθε γιορτή που μπορείτε να κάνετε. Θα σας δούμε από κοντά στο New Age. Καλή συνέχεια.